Εμείς πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και τον Άρη Κουτσιούκη. Έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον 14χρονο, ο οποίος το είχε σκάσει από το Παπάφιο και κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 87χρονου. Αστυνομικοί λοιπόν πριν από λίγο τον εντόπισαν σε περιοχή της Τούμπας Λίνα και τώρα βρίσκονται σε επαφή με τις δικαστικές αρχές και συγκεκριμένα με την εισαγγελία ανηλίκων για να αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του. Υπενθυμίζω ότι είχε οδηγηθεί αρχικά για φιλοξενία στο Παπάφιο Ίδρυμα από όπου και είχε διαφύγει. Να σας πω βέβαια πως εδώ στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν νωρίτερα και οι 7 ανήλικοι ηλικίας από 13 έως 16 ετών που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας μιας 14χρονης. Να πω πως την Παρασκευή μετά τη σύλληψή τους είχαν ζητήσει και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης είχε απαγγείλει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει στις αρχές η 14χρονη, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στην περιοχή της Περαιάς, όπου σύμφωνα με την καταγγελία είχε πάει η ίδια. Εκεί την περίμενε ένας συνομιλικός της μαζί με 6 φίλους της. Εκεί οι νεαροί φέρεται να προχώρησαν σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Να πω πως αυτή την ώρα οι ανήλικοι απολογούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται την κατηγορία του βιασμού και αποδέχονται μόνο εκείνη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Μάλιστα. Άρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.